Καρκίνος του μαστού, η πρώτη υποψία ήταν το θέμα της εκδήλωσης που διοργανώθηκε από το τμήμα ΧΕΠ Αργοναύτες. Το αμφιθέατρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Μαγνησίας γέμισε από κόσμο που θέλησε να ενημερωθεί για το ιδιαίτερα σημαντικό θέμα του καρκίνου του μαστού. Η ελόγω μορφή καρκίνου εμφανίζεται με τη μεγαλύτερη συχνότητα στις γυναίκες. Μία απλή εξέταση μπορεί ενδεχομένως να σώσει κάποιες ζωές. Θεωρούμε ότι μέσα από αυτήν την ενημερωτική εκδήλωση, έστω και ένας άνθρωπος να μπορέσει να διαγνώσει κάτι και να σώσει μια ζωή, εμείς θα έχουμε πετύχει. Ένα τριαντάφυλλο, ένα μπισκότο και η χαρακτηριστική ροζ, η φούξια κορδέλα είναι τα δώρα που προσέφεραν οι διοργανωτές στον κόσμο που παρευρέθηκε στην εκδήλωση. Στο νομό Μαγνησίας υπολογίζεται ότι ετησίως διαγιγνώσκονται με καρκίνο του μαστού περίπου 150 γυναίκες σε σύνολο 750 περίπου καρκινοπαθών. Ο καθηγητής και διευθυντής του τμήματος ακτινοθεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, Γεώργιος Κύριας, σημείωσε ότι ο μέσος όρος ηλικίας που μια γυναίκα μπορεί να εμφανίσει καρκίνο του μαστού μειώθηκε. Οι ηλικίες δυστυχώς πια κατεβαίνουν. Δηλαδή η εμφάνιση του καρκίνου του μαστού, μια που έχουμε εκδήλωση για τον καρκίνο του μαστού σήμερα, η εμφάνιση του καρκίνου του μαστού είναι πια σε πολύ μικρότερες ηλικίες από την εποχή που στα 90s, στη δεκαετία του 90 που ξεκίνησα εγώ την ειδικότητα. Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρχει κληρονομικότητα, θα πρέπει μετά τα 30 οι γυναίκες να υποβάλλονται σε μαστογραφία. Η πρωτογενής πρόληψη, δηλαδή μιλάμε ο τρόπος ζωής, διατροφής, οι συνήθειες, η καθημερινότητα, είναι πάρα πολύ σημαντική. Το βασικότερο στοιχείο για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, δηλαδή για την δευτερογενή πρόληψη, είναι η αυτοψηλάφιση. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή η γυναίκα πρέπει να παίρνει οικειότητα, να λαμβάνει οικειότητα με τους μαστούς της, έτσι ώστε οτιδήποτε καινούριο εμφανιστεί σε κάποια από τις μηνιαίες αυτοψηλαφίσεις, να πάει γρήγορα στο γιατρό της. Για μια γυναίκα που διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού, η ψυχολογική υποστήριξη κρίνεται απαραίτητη. Η ψυχολογική υποστήριξη στην εμπειρία του καρκίνου είναι όχι απλά σημαντική, αλλά απαραίτητη. Και κατά την φάση της διάγνωσης, και κατά τη διάρκεια της θεραπείας, αλλά και πολύ αργότερα. Ο καρκίνος ιτάται, δήλωσαν με σθένος η Βούλα Καμπλιά και η Ρόη Βασιλιάδου, που νίκησαν τον καρκίνο του μαστού. Ο καρκίνος ιτάται. Έχετε μπροστά σας δύο ζωντανές παρουσίες. Και οι δύο παλέψαμε με ψυχή, με δύναμη, με τη μοναδική φαρέτρα που έχουμε μέσα μας, την ελπίδα, και καταφέραμε και το νικήσαμε. Θέλω να πω ότι πρέπει να μην φοβόμαστε να πηγαίνουμε στο γιατρό μας και γρήγορα να κινούμαστε, να τα κάνουμε όλα χωρίς δεύτερη σκέψη και όλα πηγαίνουν καλά. Όταν έχεις δύναμη, φίλους καλούς, την οικογένειά σου δίπλα, όλα ξεπερνιούνται.